Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ αποτελούν τη χρυσή ευκαιρία στον πρωτογενή τομέα, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Προάκτιβ ΑΕ, Νίκο Μπουνάκη, να προτρέπει μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα τους παραγωγούς να ενημερωθούν με φόντο τις σπουδαίες προοπτικές που διαμορφώνονται. Η κρίση προκάλεσε τεράστια ζητήματα ανεργίας, οπότε έχουν προγραμματιστεί από τον ΟΑΕΔ δύο πολύ σημαντικά προγράμματα. Αφορούν νέους ανέργους. Το επόμενο πρόγραμμα βάλει αφορά ανέργους, αλλά σε αυτή την περίπτωση συζητάμε για 80 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίοι θα καλύψουν 5.000 περίπου ανέργους, οι οποίοι είχαν ανοίξει επιχείρηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Η επιχείρηση λόγω της κρίσης έκλεισε. Την ίδια ώρα, ο κύριος Μπουνάκης αναφέρθηκε στο μέτρο εγκατάστασης νέων αγροτών, ξεκαθαρίζοντας ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αλλά και το ύψος της ενίσχυσης του συγκεκριμένου προγράμματος, βασικά σημεία του οποίου είχαν παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο μέτρο της αντιχαλαζικής προστασίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να δώσει από 100.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ σε συλλογικά σχήματα, δηλαδή σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, ναι, για την προστασία των δεντροδών καλλιεργειών από τη βροχή, το χαλάζι, τους ανέμους. Εδώ οι δικαιούχοι είναι νέοι, νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο αγροτικό επάγγελμα. Δεν πρέπει να η ηλικία τους να υπερβαίνει το 401ο έτος. Μπορούν να ετηθούν να πάρουν ένα ποσό εφάπαξ από 35 μέχρι 40.000 ευρώ. Όποιος επιθυμεί να μάθει λεπτομέρειες για τα προγράμματα, μπορεί να απευθυνθεί στην Proactive σε μια περίοδο που η επαρκής χρηματοδότηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον του αγροτικού κλάδου.